Ένα φαινόμενο το οποίο η αλήθεια είναι πως έχει κάνει την εμφάνισή του παρά τις καλές καιρικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα, έχει κάνει την εμφάνισή του και στην Κρήτη. Ωστόσο, βλέπουμε αυτή τη στιγμή από πάνω από το δορυφόρο την περιοχή της Φλόρινας. Κοιτάξτε, αυτό το λευκό πέπλο, σωστά ο Μίχλης, έχει καλύψει κυριολεκτικά την περιοχή. Λοιπόν, ένα φαινόμενο και μία εικόνα που κάνει το γύρο της Ελλάδας στις τελευταίες ώρες. Θα εξηγήσουμε το φαινόμενο, αλλά θέλω να πάμε στην περιοχή της Φλόρινας να συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού εκεί στην περιοχή. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά, μια χαρά. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Υπέροχος ο τόπος σας με ένα φαινόμενο εντυπωσιακό από ψηλά. Δεν ξέρω κατά πόσο κάνει τη ζωή σας κάπως δύσκολη. Είναι λίγο. Είναι η ομίχλη που πέφτει στη Φλόρινα και όταν είναι ο καιρός έτσι, είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες. Γιατί έχει υγρασία περισσότερη που, ναι, που αυτό ολισθηραίνει το δόστρωμα, οπότε πρέπει να βγουν έξω τα εξιονιστικά, ρίχνουν αλάτι για να μην έχουμε ατυχήματα, γιατί είναι μια περίοδος όπου έχουμε αρκετό κόσμο. Είναι γιορτές άλλωστε, ο κόσμος όλος είναι έξω, οπότε χρειαζόμαστε και μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι το περίφημο Σινιάκι, έτσι λέγεται? Σινιάκι, ναι, ναι. Στην περιοχή εδώ το λέμε Σινιάκι, ναι. Σινιάκι. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Κάθε χρόνο καταγράφεται αυτό το φαινόμενο λίγο παραπάνω στην περιοχή σας από άλλες? Νομίζω πως ναι. Ναι, νομίζω πως ναι. Δεν υπάρχει χρονιά που να μην έχει πιάσει αυτή η ομίχλη εδώ. Είναι... εδώ και μία εβδομάδα, σήμερα είναι λίγο καλύτερα. Άνοιξε από το μεσημέρι και εδώ έχει αρχίσει λίγο και ανοίγει ο καιρός. Βέβαια τώρα έχουμε γύρω στους 2 βαθμούς θερμοκρασία. 2 βαθμούς, μάλιστα. Ναι. Στην Κρήτη έχουμε αυτή τη στιγμή αντιδήμαρχη 15. Ναι, ωραία. Εμείς 15 το καλοκαίρι το βράδυ. Λοιπόν. Μιλήσατε για κόσμο, για μία περίοδο πραγματικά που υπάρχει κίνηση στην περιοχή σας και επειδή έχουμε πιάσει λίγο και το κομμάτι του θεματικού τουρισμού, του χειμερινού τουρισμού, ξεκινάει η συζήτηση επέκτασης της περίοδου και στην Κρήτη. Πώς τα καταφέρνετε εκεί γενικά? Βοηθούν οι συνθήκες, βοηθούν οι επιχειρηματίες και ο σχεδιασμός ο γενικότερος βέβαια? Βέβαια, βοηθούν όλα. Φέτος μας ευνόησε πολύ ο καιρός, γιατί αν είχαμε... θα θέλαμε να έχουμε και χιόνι βέβαια, αλλά θα ήταν πιο δύσκολο για τους επισκέπτες, γιατί δεν έχουν συνηθίσει στο χιόνι που έχουμε εμείς και να μπορέσουν να το απολαύσουν έτσι όπως θα έπρεπε. Φέτος ευνόησε πάρα πολύ ο καιρός. Είχαμε και έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε πολύ τουρισμό, έχουμε πολύ ξένο κόσμο, έχουμε φιλοξενήσει, τα ξενοδοχεία είναι sold out όλη την περίοδο των εορτών. Είχαμε και ένα έθιμο εδώ στη Φλόρινα, τις φωτιές, που γίνεται 23 του Δεκέμβρη τα μεσάνυχτα, προπαραμονή Χριστουγέννων, και είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Νομίζω περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ο τουρισμός μας τον βλέπετε, άμα κάνει και λίγο η κάμερα μια γύρα θα καταλάβετε, θα πάρετε μια μικρή γεύση από το πόσο όμορφα είναι. Έρχονται όλοι και φωτογραφίζονται, τα αστεράκια που έχουμε τοποθετήσει σαν δήμο στο ποτάμι. Έχουμε βάλει σε διάφορα σημεία της πόλης διάφορους στολισμούς και στην είσοδο της πόλης και στο κέντρο, και το δέντρο μας στην πλατεία είναι πανέμορφο, οπότε μπορούσαν να απολαύσουν και τη βόλτα τους. Είχαμε διάφορες δραστηριότητες όπου μπορούσαν να πάνε και να διασκεδάσουν. Εξαιρετικά. Πού θα ρίξετε το σταυρό αύριο, Αντιδήμαρχε? Είμαι ακριβώς πίσω μου, αν βλέπετε τη φωτισμένη τη γέφυρα, ακριβώς πίσω μου, επειδή είναι από την άλλη πλευρά η γέφυρα, τα έχουμε βγάλει τα φωτάκια για να μπορεί να γίνει η ρήψη. Θα βουτήξουν αύριο. Είμαστε στο σημείο. Θα φωτίσουν, βέβαια. Θα βουτήξουν. Θέλουμε υλικό. Θέλουμε υλικό, θέλουμε φωτογραφίες. Βέβαια. Θα έχουμε, ειδικά τώρα που δεν έχουμε και να σπάσουμε πάγους, σωστά, νομίζω ότι θα έχει περισσότερο κόσμο από λοιπόν, άλλες χρονιές. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς. Και σας περιμένουμε και Φλόρινα και πάλι. Εννοείται. Θα κάνω την πρόταση. Θα το προγραμματίσουμε. Είστε εξαιρετικοί. Την καλησπέρα μας.